Γεννήθηκα στην Καλλιμασιά της Χίου. Η μητέρα μου ήταν Καλλιμασιωτίνα. Οι γονείς της είχαν μεταναστεύσει στην Αλεξάνδρεια. Την άφησαν πίσω μαζί με τη θεία της, που δεν είχε παιδιά. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Κάτω Παναγιά, επαρχία Κρίνης, Μικρά Ασία. Η μητέρα του ήταν παντρεμένη 2 φορές. Ο πρώτος της σύζυγος χάθηκε σε ένα ατύχημα πάνω στο χρόνο. Αψηφώντας τα έθιμα της εποχής που επέβαλαν να παντρευτεί από τη χειρολίστα, εκείνη αντέδρασε. Παντρεύτηκε έναν άντρα μικρότερό της και το στεφάνι μπήκε στο κεφάλι, όχι στους ώμους. Ασχολήθηκαν με το εμπόριο της ταφίδας. Ο αδερφός της είχε πλεούμενα και εμπορευόταν τα πάντα. Ζούσαν ευτυχισμένοι. Και ήρθε εκείνη η κακιά στιγμή που έπρεπε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Το μόνο που πήραν μαζί τους ήταν τα εικονίσματα και τα κοσμήματα της γιαγιάς. Έκρυψαν και κάποια πράγματα στην τζακόπλακα, κάτω από το τζάκι, γιατί νόμιζαν ότι θα ξαναγυρίσουν. Έφτασαν στον Πειραιά με την ψυχή στο στόμα. Κάπου εκεί χάθηκε και ο παππούς μου. Φτάνοντας στον Πειραιά, αφού έλυσαν το στεγαστικό τους, ο πατέρας μου ταξίδεψε προς τη Χίο, μήπως βρει τον πατέρα του. Ο θείος ο Αντώνης πήρε μερικά από τα κοσμήματα της γιαγιάς και πήγε στο Λονδίνο για να διεκδικήσει αποζημίωση για τα πλοία που έχασε. Ήταν φρεσκοχωρισμένος γιατί η γυναίκα του δεν έκανε παιδιά. Εκεί συνάντησε κάποιο δικηγόρο, ήρθαν σε μία συμφωνία και ο δικηγόρος του είπε ότι θα του κερδίσει την δίκη, αλλά δεν θέλει να πληρωθεί, φτάνει να παντρευτεί την κόρη του. Κι έτσι και έγινε. Στη Χίο τώρα, η μητέρα μου πιεζόταν από την θεία της να παντρευτεί τον ανιψιό του άντρα της για να μην πάνε μακριά τα καλά. Έτσι γινόταν εκείνες τις εποχές. Εκείνη δεν ήθελε, γιατί ήταν κάπως άσχημος. Ο πατέρας μου, όταν ήρθε εδώ για να επιβιώσει, έκανε αυτό που ήξερε καλά, εμπόριο. Πηγαινορχόταν στα χωριά και πουλούσε ό,τι είχαν να πουλήσουν οι πρόσφυγες. Εκεί συνάντησε και τη μητέρα μου. Κλέφτηκα. Και μετά παντρεύτηκα. Όταν γύρισε ο θείος ο Αντώνης από το Λονδίνο, αγόρασε ένα σπίτι στους Αμπελόκηπους. Σκεπτόμενος τι δουλειά θα κάνει, έκανε το πρώτο μπόκερ στη Σύρο για τα πλοία. Αγόρασε και ένα σπίτι στην Παρακοπή. Δεν έκανε παιδιά και με τη δεύτερη γυναίκα του, οπότε την χώρισε. Δεν άρεσε και κινήσει η Ελλάδα. Έτσι πήρε εμένα ως παιδί του. Τα χρόνια περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Ο πατέρας μου πηγαινορχόταν στην Αθήνα και στη Σύρο για να με δει. Και εγώ ζούσα μέσα στην πολυτέλεια με το θείο. Η απόφασή του να παντρευτεί για τρίτη φορά, ενώ ήταν στη δύση του μία 18, έφερε τη ρήξη μεταξύ του πατέρα μου και κοινού. Τότε ο πατέρας μου με πήρε και γυρίσαμε στη Χίο.
Εκεί ενώθηκε πάλι όλη η οικογένεια. Θυμάμαι να καθόμαστε στο παραλιακό κτήμα απέναντι από τη Μικρά Ασία και να βλέπουμε κάθε τέλος Αυγούστου τις φωτιές από απέναντι που ψήναντι σε σταφίδα. Μας έλεγε για τα γεννήματα της γης εκεί. Οι κουντούρες στα σταφύλια ήταν σαν μωρά παιδιά. Τα χειμωνιάτικα πεπόνια διπλάσια ή τριπλάσια από αυτά που παράγαμε εδώ. Όλα αυτά θεωρούνταν υπερβολή από τους ντόπιους, γι' αυτό τους έλεγαν και ψευτοπαραματούσους. Αλλά οι Μικρασιάτες, εκτός από τα κοσμήματα και τα εικονίσματα, έφεραν και έναν άλλο αέρα στην αμπελουργία, στη γεωργία, στο εμπόριο. Όλα πηγαίναν καλά και είμαστε ευτυχισμένοι. Όλα τα καλά σπίτια έψαχναν να βρουν μαγείρισες από τους Μικρασιάτες. Μπόλιασαν την κουζίνα μας με αρώματα και γεύσεις. Και τότε ήρθε ο δεύτερος πόλεμος. Δύσκολα τα χρόνια. Ευτυχώς, την πρώτη χρονιά υπήρχε ακόμα ο καρπός της γης, το ψάρι. Είχαμε μία βάρκα, μεγάλη. Ο πατέρας μου άρχισε το λαθρεμπόριο και τη μεταφορά ανθρώπων από τη Χίο απέναντι. Κάποιος τον κατέδωσε. Θυμάμαι εκείνο το απόγευμα που ήρθαν οι Γερμανοί στο σπίτι αναζητώντας τον. Δεν ήταν εκεί. Ήταν στο καφενείο. Με πήραν, πήγαμε εκεί. Μου ζήτησαν να τους πω ποιος είναι. Τους είπα ότι δεν είναι εκείνος μέσα στο καφενείο. Κάποιος τον έδειξε. Μου έδωσαν μία σπροξιά και έπεσα κάτω τα 5 σκαλοπάτια του καφενείου και βρέθηκα στο δρόμο. Μάθαμε ότι τον πήγαν στο τρίγωνο. Όποιος πήγαινε εκεί δεν έβγαινε ζωντανός. Τον κατηγορούσαν για κατασκοπία. Η μητέρα μου προσπάθησε να το σώσει. Τα κατάφερε, έδωσε όλο της το χρυσό. Σε αντάλλαγμα την ελευθερία του. Αλλά δεν κράτησαν ακριβώς το λόγο τους. Τον ελευθέρωσαν από το τρίγωνο που πηγαινορχόμουν 40 μέρες πηγαίνοντάς του φαγητό και ό,τι άλλο χρειαζότανε, αλλά τον έστειλαν πίσω στην Τουρκία. Εκεί τον ξανασυνέλαβαν. Προσπάθησε να ξαγοράσει ξανά την ελευθερία του με το χρυσό που είχε κάτω από την τζακόπλακα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έμεινε εκεί μέχρι το τέλος του πολέμου. Φυλακή, ξύλο και όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να γίνονται εκεί. Όταν γύρισε δεν ήταν πια ο ίδιος άνθρωπος. Εμείς περάσαμε δύσκολα αλλά επιβιώσαμε. Μεγαλώσαμε. Πήγα φαντάρος. Έπρεπε να σκεφτώ το τι θα κάνω στη ζωή μου. Ο θείος είχε πεθάνει, είχε κληρονομήσει η τρίτη γυναίκα τα πάντα, οπότε αποφάσισα να γίνω οικοδόμος επειδή έβλεπα την ανοικοδόμηση που υπήρχε. Τα κατάφερα. Έγινα ένας καλός εργολάβος. Η τοπική κοινωνία με στήριξε. Δόξα να έχει το Θεό. Πήγαν όλα καλά.